Όσον αφορά τα κινητά, είναι εύκολο να εντοπίσει κανείς αυτόν που καλεί. Το ID είναι ένα σχετικά κοινό χαρακτηριστικό. Σε όλα τα κινητά και οι τηλεφωνικές εταιρείες κρατάνε αρχεία το ποιος καλεί ή στέλνει μήνυμα σε ποιον. Φαίνεται πως ακόμα και η Υπηρεσία Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών καταγράφει όλες τις κλήσεις που μπορεί να κάνει κάποιος και σε ποιον τις κάνει. Ωστόσο, με τα παρακάτω μυστήρια, υπάρχουν τηλεφωνικές κλήσεις και μηνύματα που στάλθηκαν από κινητά που παραμένουν εξαιρετικά ενιγματικά. Σήμερα θα δούμε 5 άλυτες υποθέσεις που περιλαμβάνουν μυστηριώδη κλήσεις και μηνύματα. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Στις 12 Σεπτεμβρίου του 2008, ένα τρένο Metrolink συγκρούστηκε με ένα άλλο τρένο της Union Pacific στην περιοχή του Chatsworth στο Los Angeles. Ο μηχανικός του τρένου της Metrolink θεωρήθηκε ο υπαίτιος επειδή από ό,τι φαίνεται έστελνε μηνύματα με το κινητό κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, αντί να προσέχει μπροστά του. Το ατύχημα αυτό ήταν το χειρότερο στην ιστορία της Metrolink, αφού 25 άτομα έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 135 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά. Ένας από αυτούς που έχασαν τις ζωές τους ήταν και ο 49χρονος Charles Peck, ο οποίος πήγαινε στο Los Angeles για συνέντευξη μιας δουλειάς στο αεροδρόμιο Van Nuys. Ο Peck ήθελε να μετακομίσει στην Καλιφόρνια επειδή άραβε μια στοιχιά του ζούσε εκεί. Έχασε τη ζωή του ακαριαία επειδή ήταν πολύ κοντά στο σημείο της σύγκρουσης και ήταν ένας από τους τελευταίους ανθρώπους που έβγαλαν από τα συντρίμμια. Αυτό που παραμένει μεγάλο μυστήριο ωστόσο είναι πως κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι να ανακαλυφθεί το σώμα του, το κινητό του Peck κάλεσε μια σειρά από ανθρώπους όπως τους γιους του, την αραβωνιαστικιά του και τον αδερφό του. Όλες οι κλήσεις κράτησαν μερικά δευτερόλεπτα. Το μόνο που ακουγόταν από την άλλη γραμμή ήταν ησυχία και τελικά έκλεινε μόνο του. Ενώ κανένας δεν ξέρει με σιγουριά πώς οι κλήσεις έγιναν, υπήρχαν μερικοί που πίστευαν ότι το πνεύμα του Peck καλούσε τους αγαπημένους του για να τους πει αντίο. Την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, το 2014, η Κριστίνα Φίλτς από το Colorado Springs δέχτηκε τα πιο τραγικά νέα που θα μπορούσε να δεχθεί. Ο 13χρονος γιος της, Louis, είχε κρεμαστεί με τη ζώνη του στις τουαλέτες του σχολείου μετά το μεσημεριανό. Αμέσως όλοι πίστεψαν πως ήταν ο ίδιος που έδωσε τέλος στη ζωή του επειδή έπεφτε θύμα bullying. Η Κριστίνα φυσικά καταρακώθηκε από αυτά τα νέα. Μα όσο περισσότερο το σκεφτόταν, τόσο λιγότερο νόημα έβγαζε. Για παράδειγμα, την προηγούμενη νύχτα είχε βάλει τιμωρία τον Λούι και του είχε πει να μην κουνηθεί από το τραπέζι όπου έτρωγαν βραδινό. Η οικογένεια το κατέγραψε με την κάμερα. Όταν κανένας δεν κοιτούσε, άρχισε να φέρει τα νόητα, κάνοντας γκριμάτσες και τέτοια. Αυτή η συμπεριφορά δεν άνοιγε σε ένα άτομο που ετοιμαζόταν να δώσει τέλος στη ζωή του μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Μετά το θάνατό του, η Κριστίνα έψαξε τα ηχητικά αρχεία που κατέγραψε ο τηλεφωνητής της και βρήκε ένα μήνυμα από τον Λούι από τις 14 Ιανουαρίου, ένα μήνα πριν το συμβάν. Στο ηχητικό αυτό μήνυμα, το οποίο μάλλον ο νεαρός είχε στείλει κατά λάθος, ο Λούι μιλούσε με έναν φίλο του. Ανέφερε τη φράση «Τον πνίγω ξανά» και αργότερα η Κριστίνα τον άκουσε να λέει «Λιποθύμησε». Αυτό οδήγησε την Κριστίνα στο συμπέρασμα ότι ο Λούι έχασε τη ζωή του παίζοντας ένα αρκετά επικίνδυνο παιχνίδι. Μια διάσημη δραστηριότητα εκείνον τον καιρό ανάμεσα στα παιδιά και τους εφήβους, όπου οι θελημένα έπνιγαν τους εαυτούς τους ή φίλους τους για να νιώσουν το στιγμιαίο αίσθημα της ευχαρίστησης. Οι υπεύθυνοι του σχολείου ισχυρίστηκαν πως το εν λόγω παιχνίδι δεν πεζόταν από κανένα στο σχολείο. Μα η Κριστίνα πιστεύει πως βρισκόταν σε άρνηση και ότι ο γιος της έχασε τη ζωή του ως αποτέλεσμα αυτού του παιχνιδιού. Το Μαρακές είναι ένα μαροκινό εστιατόριο στην Ουάσιγκτον. Ξεκινώντας το 1983, ήταν ο στόχος ενός άγνωστου ή μιας ομάδας ανθρώπων οι οποίοι παρενοχλούσαν τους ιδιοκτήτες. Οι εργαζόμενοι του εστιατορίου αναφέρονταν στο άτομο που καλούσε απλώς ως L'Enfant, δηλαδή ο νεαρός. Κάποιες φορές ο L'Enfant καλούσε και έκανε απειλές θανάτου. Άλλες φορές απλώς έβριζε. Επίσης έκανε διαφορετικούς χαρακτήρες με τη φωνή του. Παρίστανε έναν άντρα από την Μέση Ανατολή, ένα μικρό παιδί, ένα νεαρό κορίτσι και πολλούς άλλους. Καλούσε το εστιατόριο πολλές φορές, σχεδόν κάθε μέρα. Το να δέχονται 20 κλήσεις την ημέρα δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για το εστιατόριο. Το τρελό ήταν πως όλο αυτό κράτησε για πάνω από μία δεκαετία. Κατά τη διάρκεια μιας περίοδου, που κράτησε περίπου 4 χρόνια, το εστιατόριο δέχτηκε γύρω στις 7.000 κλήσεις. Ως αποτέλεσμα, υπήρξε υψηλό ποσοστό τζίρου στο μαγαζί. Ο κόσμος όμως είχε αρχίσει να κουράζεται με τον L'Enfant. Ωστόσο, κανένας δεν επηρεάστηκε από το όλο συμβάν περισσότερο από τον Μπασίρ Κουκάτσι, τον μάνατζερ του εστιατορίου. Ο Μπασίρ πίστευε πως ήταν ο στόχος του L'Enfant και αυτό ξεκίνησε από ένα συμβάν το 1974 όταν ακόμα βρισκόταν στη Βηρυτό. Εκεί ο στρατός απήγαγε τον Μπασίρ επειδή πίστευαν πως ήταν κατάσκοπος. Τον κράτησαν εχμάλωτο και τον απειλούσαν καθημερινά.
όταν προσπάθησε να δώσει τέλος στη ζωή του, τον πήγαν σε ένα νοσοκομείο, όπου ήρθε για πρώτη φορά μετά από καιρό σε επαφή με την οικογένειά του. Τελικά απελευθερώθηκε. Όταν γύρισε στην Αμερική, ο Μπασίρ και η αδερφοί του άνοιξαν το Μαρακές στη Φιλαδέλφια. Όταν αποδείχθηκε κερδοφόρο, αποφάσισαν να ανοίξουν και ένα δεύτερο εστιατόριο στην Ουάσιγκτον. Τότε ήταν που άρχισαν τα τηλεφωνήματα. Στην αρχή ακουγόντουσαν απλώς γέλια και παράξενοι ήχοι. Τελικά, όπως είπαμε, τα πράγματα έφτασαν σε ακραίο σημείο και ο Μπασίρ κατέληξε να γίνει ένας πολύ θυμωμένος και παρανοϊκός άντρας. Έχασε την αραβωνιαστικιά του, τους φίλους του και τους υπαλλήλους του εξαιτίας αυτού. Για χρόνια μπαινόβγαινε σε ψυχιατρία. Άλλες αποδείξεις πως ο Μπασίρ ήταν ο στόχος ήταν πως το αμάξι του βανδαλίστηκε με το αστέρι του Ντέιβιντ, η πρώην κοπέλα του δεχόταν απειλητικά μηνύματα και τα ίδια τηλεφωνήματα τον ακολούθησαν όταν επισκέφθηκε το εστιατόριο στη Φιλαδέλφια. Το FBI προσπαθούσε να μάθει ποιος ήταν αυτός που τον καλούσε. Το έκανε από τηλέφωνα σε διαφορετικά μέρη της Αμερικής. Μετά από 10 χρόνια, τα τηλέφωνα συνέχιζαν, μα έγιναν λιγότερο συχνά. Η Tracy Geek Patrick ήταν μια υπεύθυνη 17χρονη που σχεδίαζε να πάει στο πανεπιστήμιο και να γίνει δικηγόρος. Στις 15 Μαρτίου του 1989 δούλευε μόνη της σε ένα κατάστημα μαθητικά στο Frederick του Maryland. Ο υπεύθυνος του καταστήματος πέρασε από εκεί στις 8 το βράδυ. Στις 11 παρα 10, ένας σεκιουριτάς που τριγυρνούσε στο εμπορικό κέντρο είδε τα φώτα ανοιχτά στο κατάστημα και έτσι πήγε να ερευνήσει. Στην αποθήκη του καταστήματος βρήκε το άψυχο σώμα της Tracy με μαχαιριές στο στήθος και το λαιμό. Η αστυνομία προβληματίστηκε πολύ με το έγκλημα, αφού ο φόνος δεν είχε κίνητρο. Δεν υπήρχε σημάδι κακοποίησης και από το κατάστημα δεν έλειπαν χρήματα, μα μόνο η τσάντα του θύματος. Η υπόθεση παρέμεινε κλειστή, μα τρεις μήνες μετά το συμβάν, ένα παράξενο στοιχείο έφτασε στην επιφάνεια. Ένας άντρας που αυτοαποκαλούνταν Don κάλεσε μια τηλεφωνική γραμμή εξομολογήσεων, που από ό,τι φαίνεται υπάρχει και αυτό το πράγμα. Η τηλεφωνική γραμμή που βρισκόταν στο Las Vegas χρέωνε με το λεπτό τα άτομα που καλούσαν για να εξομολογηθούν τα μυστικά τους και μετά χρέωναν άλλα τυχαία άτομα που διάλεγαν για να ακούσουν την εξομολόγηση. Ο Ντόν είπε πως ήταν από το Frederick του Maryland και ισχυρίστηκε πως μαχαίρωσε ένα νεαρό κορίτσι και πως σκεφτόταν να παραδοθεί στις αρχές, μα δεν το έκανε. Είπε πως λυπόταν, μα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αλλάξει αυτό που είχε συμβεί και στη συνέχεια το έκλεισε. Η τηλεφωνική γραμμή έστειλε αντίγραφο της κασέτας στην αστυνομία και επίσης έστειλε σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό με την ελπίδα πως κάποιος τον αγνώριζε τη φωνή. Ακολουθεί η κλήση. Ο Ντόν δυστυχώς δεν προσδιορίζει πως δολοφόνησε την Tracy και έτσι ήταν ασαφές αν ήταν αφωνιάσεις τελικά. Η αστυνομία έχει δύο πιθανούς υπόπτους μέσα στα χρόνια, μα κανένας δεν συνελήφθηκε το χαμό της 17χρονης Tracy Kirkpatrick. Σε μια απομακρυσμένη περιοχή του Ocean Parkway στο Long Island βρέθηκαν τα σώματα από 14 γυναίκες. Όλες οι γυναίκες συσχετίζονται με κάποιο τρόπο με το εμπόριο Λευκή Σαρκός και η αστυνομία πιστεύεται πως ο ένοχος παράτησε τουλάχιστον άλλα 10 σώματα εκεί. Ο άντρας αυτός έγινε γνωστός ως ο κατασυρωή δολοφόνος του Long Island. Ο άγνωστος αυτός εγκληματίας πιστεύεται ότι άρχισε το μακάβριο έργο του το 1996, μα τα πρώτα 4 σώματα δεν βρέθηκαν μέχρι και το Δεκέμβριο του 2010. Τότε, 6 ακόμα βρέθηκαν ανάμεσα στον Απρίλιο και τον Μάιο του 2011. Όλες οι γυναίκες είχαν στραγγαλιστεί και βρίσκονταν τυλιγμένες σε σακιά. Άλλα 4 σώματα βρέθηκαν στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, δεν φαίνεται να έχουν κάτι κοινό με τα υπόλοιπα θύματα, οπότε η αστυνομία θεώρησε πως δεν είναι ο ίδιος ο άντρας υπεύθυνος. Εκτός από τους φόνους γυναικών, ο δολοφόνος έβρισκε σαδιστικούς τρόπους για να βασανίσει τις οικογένειες των θυμάτων. Στις 10 Ιουλίου του 2009, η 24χρονη Μελίσσα Μπαρθέλεμι εξαφανίστηκε. Λίγο αργότερα, η νεότερη αδερφή της Μελίσσα, Αμάντα, άρχισε να δείχνει τηλεφωνήματα από το κινητό της αδερφής της. 7 κλήσεις έγιναν, από τις οποίες καμία τους δεν κράτησε πάνω από 3 λεπτά. Η τελευταία κλήση που κράτησε 40 δευτερόλεπτα έλαβε μέρος στις 26 Αυγούστου του 2009 τη μία τα ξημερώματα. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο άγνωστος άντρας παραδέχτηκε πως είχε δώσει τέλος στη ζωή της Μελίσσα. Η Μελίσσα ήταν ένα από τα σώματα που βρέθηκαν το Δεκέμβριο του 2010. Ο κατασυρωή δολοφόνος του Long Island δεν έχει βρεθεί ακόμα και καταζητείται από τις αρχές μέχρι και σήμερα. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε τα προϊόντα μας, μπλουζάκια, κούπες και άλλα, από το link στην περιγραφή. Από τους Gloomy Gentlemen, να έχετε μια υπέροχη μέρα.